Εκεί που μένω, οι θάμνοι πρασινίζουν αργά τον Απρίλιο, ή νωρί τον Μάη και σύντομα γεμίζουμε κουκούλια από πεταλούδες. Αυτά τα κουκούλια μοιάζουν με μπαλίτσες από βαμβάκι ή με κουφέτα και οι νύμφες τους καταβροχθίζουν φύλλο το φύλλο μέχρι που οι θάμνοι απογυμνώνονται. Όταν όμως οι νύμφες γίνουν πεταλούδες και πετάξουν, οι θάμνη δεν είναι κατεστραμμένη καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι, ξαναγίνονται πράσινοι, πάλι και πάλι. Έτσι μοιάζει ο συγγραφέας, έτσι μοιάζει ο ποιητής. Κατασπαράζονται, μένουν κατάστιγνοι από ιστορίες και ποίηματα που όταν ολοκληρωθούν πετούν μακριά, μπαίνουν μέσα σε βιβλία και βρίσκουν τους αναγνώστες τους. Αυτό γίνεται πάλι και πάλι. Τι συμβαίνει με εκείνα τα ποίηματα και τις ιστορίες. Ξέρω ένα αγόρι που έπρεπε να κάνει κάποια εγχείρηση στο μάτι του. Για δύο εβδομάδες μετά την εγχείρηση έπρεπε να ξαπλώνει μόνο από τη δεξιά πλευρά και μετά δεν έπρεπε να διαβάζει τίποτε για ένα μήνα. Όταν τελικά ξαναπήρε στα χέρια του ένα βιβλίο, έπειτα από ενάμιση μήνα ένιωσε σαν να κατάπινε λέξεις με ένα κουτάλι από μία γαβάθα. Σαν να τις έτρωγε. Πραγματικά τις έτρωγε. Ξέρω κι ένα κορίτσι που όταν μεγάλωσε έγινε δασκάλα. Μου είπε, τα παιδιά που οι γονείς δεν τους διάβασαν παραμύθια έχουν στερηθεί κάτι σημαντικό. Οι λέξεις στα ποίηματα και στις ιστορίες είναι τροφή. Όχι τροφή για το σώμα. Όχι τροφή που μπορεί να γεμίσει το στομάχι σου τροφή όμως για το πνεύμα και τροφή για την ψυχή. Όταν πεινάει κάποιος ή διψάει, το στομάχι του γουργουρίζει και το στόμα του στεγνώνει. Οι πεινασμένοι γυρεύουν να φάνε κάτι, ένα κομμάτι ψωμί, ένα πιάτο ρύζι ή δημητριακά, λίγο ψάρι ή μια μπανάνα. Όσο περισσότερο πεινούν, τόσο στενεύει ο οπτικός τους ορίζοντας, ως που να βλέπουν ότι δεν είναι τροφή για να τους χορτάσει. Η πείνα για λέξεις εκδηλώνεται διαφορετικά. Μοιάζει με θλίψη, με λύθη, με αφθάδεια. Οι άνθρωποι που υποφέρουν από τέτοιου είδους πείνα... δεν νιώθουν πως η ψυχή τους τρέμει από κρύο... και ότι προσπερνούν χωρίς να το προσέχουν. Ένα μέρος του κόσμου τους εξαφανίζεται... χωρίς να το γνωρίζουν. Αυτού του είδους η πείνα χορταίνεται με ποίηση και ιστορίες. Υπάρχει όμως ελπίδα για όσους δεν έχουν ποτέ αφαιθεί να απολαύσουν τις λέξεις για να χορτάσουν αυτή την πείνα. Υπάρχει. Το αγόρι που είπαμε διαβάζει κάθε μέρα. Το κορίτσι που έγινε δασκάλα διαβάζει τους μαθητές της. Κάθε Παρασκευή. Κάθε εβδομάδα. Αν κάποια φορά το ξεχάσει, τη το θυμίζουν τα παιδιά. Και τι γίνεται με το συγγραφέα και τον ποιητή. Καθώς έρχεται το καλοκαίρι, θα πρασινίσουν πάλι. Και πάλι θα στεγνώσουν από ιστορίες και ποίηματα, που θα πετάξουν μακριά προς κάθε κατεύθυνση. Πάλι και πάλι.